Άκουσα κάτι σχόλια και για τις δικές σας καταθέσεις και τοποθετήσεις. Τι έχει συμβεί ακριβώς τώρα? Είμαστε με το κεφάλαιο, είμαστε με το λαό, τι γίνεται? Έχουμε μπερδευτεί λίγο και ιδεολογικώς, γι' αυτό το λέω. Λίγο απ' όλα. Την παράσταση την έκλεψε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή αν βάλετε κάτω, εγώ δεν το έχω κάνει, αλλά από ό,τι συζήτησα, γιατί γύρισα μεσάνυχτα χτες και δεν έχω προλάβει πραγματικά να μπω μέσα να κοιτάξω. Την έκλεψε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή από ό,τι ακούω, εν πάση περιπτώσει, τα πόθεν έσχες κάποιον από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο πολύ στην πρώτη γραμμή σε σχέση με πλήθος άλλων συναδέρφων, αλλά μάλλον επειδή όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, εν πάση περιπτώσει, δείχνουν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το κύριο, νομίζω. Όταν βλέπει άλλους εκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις και σε λογαριασμούς. Θα σας πω και για αυτά. Να σας πω κάτι για το πόθεν έσχες προηγουμένως γενικότερα. Αν καταθέσεις επίσης και τοποθετήσεις σε κεφάλαια στην BlackRock και από εδώ και από εκεί, είναι ένα θέμα αυτό. Θα σας πω για όλα. Να πω κάτι όμως για το πόθεν έσχες πριν σε σχέση με αυτό που είπατε. Εγώ συμφωνώ. Πιστεύω, ελπίζω μάλλον, δεν έχω τα δεδομένα ακόμα για να πιστεύω, ότι ο έλεγχος ως προς το έσχες, δηλαδή ως προς την πραγματική εικόνα του τι έχει ο καθένας, έχει βελτιωθεί αρκετά από την εποχή του Τσοχαντζόπουλου, του Παπαντονίου κτλ. Αυτό όμως που δεν ελέγχεται με τίποτα, που γι' αυτό φτιάχτηκε όμως το πόθεν έσχες, είναι το έσχες. Είναι το πόθεν. Συγγνώμη, το πόθεν. Ακριβώς. Εσείς γιατί δεν απαντάτε σε αυτό στη δική σας δήλωση, κύριε Βαλαβάνη? Όσο λοιπόν. Γιατί δεν με ρωτιέμαι. Σας ρωτάμε εμείς, ορίστε. Α, εγώ σας το έχω απαντήσει βέβαια εδώ προεκλογικά. Ήταν η κυρία Πιπηλή εδώ και είχε θέσει το θέμα να πει ο καθένας ποια είναι τα επαγγελματική, τι επαγγελματική σταδιοδρομία έχει κτλ. Σας λέω λοιπόν όπως μπορώ να σας πω και τώρα, ότι δεν είχα δουλέψει ποτέ στο δημόσιο, δεν έχω διαχειριστεί ποτέ δημόσιο χρήμα, δεν ήμουνα ποτέ σε δημόσια θέση μέχρι πέρυσι που σε ηλικία 58 ετών πρωτοεκλέχτηκα βουλευτής, άρα δεν έχω καμία σχέση με ό,τι αφορά το δημόσιο χρήμα. Δούλεψα πάντα και εξακολουθώ να δουλεύω τα τελευταία 20 χρόνια και μέχρι σήμερα. Έχετε ένσημα δηλαδή, δουλεύω, αυτό είναι το σημαντικό. Δουλεύω σε μια διεθνή ασφαλιστική εταιρεία. Δούλεψα πάντα στον ιδιωτικό τομέα. Και επί 10 χρόνια αναγκάστηκα, όχι γιατί ήταν δική μου επιλογή, όταν είχαμε ρωτηθεί από τους γονείς μου και οι αδερφοί μου και εγώ, είχαμε πει μην προχωρήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Αλλά όταν πέθανε ο πατέρας μου, αναγκάστηκα να αναλάβω μια υπερχρεωμένη επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο, το οποίο θα το τρώγανε οι τράπεζες αν δεν το έκανα. Ήμουνα λοιπόν επί 10 χρόνια διευθύνουσα σύμβουλος και διευθύντρια όμως, δηλαδή ενώ είχα παιδιά στην Αθήνα με τον άντρα μου και τα λοιπά, 9 μήνες το χρόνο, επί 10 χρόνια, άφησα τα παιδιά στο δημοτικό και όταν γύρισα ήταν φοιτητές. Τα είχε αναθρέψει ο άντρας μου τα παιδιά. Για να διασώσω αυτό το υπερχρεωμένο ξενοδοχείο. Ο Δημήτρης είχε κουράγιο πολύ. Τι? Είχε κουράγιο ο Δημήτρης. Ο Δήμος. Το 2005 κατάφερα να το ξεχρεώσω, για να καταλάβετε όταν λέω δουλέψαμε για τις τράπεζες για 10 χρόνια, ένα δάνειο 72 εκατομμυρίων, πληρώθηκε 72 εκατομμυρίων δραχμών, έτσι, γιατί ήταν μια μονάδα μικρομεσαία, 59 δωματίων, παραθαλάσσια όμως και καλή μονάδα. Πληρώθηκε 340 εκατομμύρια δραχμές. Δουλέψαμε 10 χρόνια καθαρά για τις τράπεζες. Το ξεχρέωσα και το πούλησα. Και αυτό που υπάρχει στις καταθέσεις μου, υπάρχει από το 2005, είναι αυτά τα χρήματα. Της μονάδας, όπου της μονάδας, δεν έκανα τίποτα, δεν αγόρασα κάτι και τα λοιπά, μείνανε αυτά καταθέσεις. Αλλά, αν δεν το είχα πουλήσει τότε, ακόμα και αν το είχα ξεχρεώσει με την οικονομική χρήση, θα είχε χρεοκοπήσει, διότι τέτοιες μονάδες πρέπει να κάνεις μεγάλες επεκτάσεις και διάφορα άλλα πράγματα για να μπορέσουν να σταθούν. Δεν ρωτήσατε τους σωστούς ανθρώπους. Αν ρωτάγατε τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Σταθάκη, θα σας πήγαινε στην BlackRock και θα τα διπλασιάζατε. Αυτά θα ρωτήσετε τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Τσακάκη. Είναι ατομικές επιλογές του καθένα. Και όταν μας είχατε ρωτήσει προεκλογικά με την κυρία Πιπηλή, εγώ σας είχα πει αυτό. Ότι 10 χρόνια ένα ξενοδοχείο το οποίο κατάληξε. Αλλά υπάρχει πάντα το θέμα του πόθεν. Μια και το θέσαμε νωρίτερα. Και για το σοσιαλισμό τώρα που είπατε, γιατί αυτό που είπατε, έτσι ξεκινήσατε. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής. Είναι ένα θέμα πάντως. Εγώ από 18 χρονών
Παλεύω για την αλλαγή της κοινωνίας. Παλεύω για να μην υπάρχει αυτό που υπάρχει σήμερα, οι τεράστιες ανισότητες, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι όταν ήμουν 18 χρονών. Ο Ρωμάνο Πρόντι έγραψε τον Αύγουστο του 2009 ένα εξαιρετικό άρθρο, η Ελευθεροτυπία τότε το είχε δημοσιεύσει, με τίτλο «Η παρακμή της σοσιαλδημοκρατίας», που είχε το εξής συγκλονιστικό στοιχείο. Ότι το 1989 η διαφορά ανάμεσα στο μέσο εργατικό ημερομίσθιο και στο μέσο διευθυντική αμοιβή ήταν 1:40. Τώρα, και αυτό απασχολούσε φοβερά τον κόσμο. Τώρα. 20 χρόνια αργότερα, το 2009, δεν ξέρω τώρα με την κρίση, υποθέτω ακόμα χειρότερη κατάσταση, ήταν 1:400 και δεν απασχολούσε κανένα. Εμένα όλη μου τη ζωή αυτό όχι απλώς με απασχολούσε, γιατί και πολλούς άλλους ανθρώπους, αλλά εγώ όλη μου τη ζωή την έχω αφιερώσει στο να παλέψω στο να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Αλλά αυτή η κατάσταση δεν αλλάζει τη βάση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτή αλλάζει με συλλογική δράση. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Ελάτε, κύριε Μουσούλη.